τις νέες διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες που έβαλαν τη χώρα μας στο κέντρο του ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα νέα προγράμματα για τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενέργεια. Τα ισχυρά κίνητρα για τα φωτοβολταϊκά, για την αιωλική ενέργεια, για τη γεωθερμία. Και όταν οι άλλοι έχουν την πράσινη ανάπτυξη ως προεκλογικό σύνθημα, εμείς την έχουμε ήδη ως εφαρμοσμένη πολιτική. Να μιλήσω όμως και για το έργο της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή εδώ στα νησιά μας, στη Χίο, στις Ινούσες και στα Ψαράκια. Να μιλήσω για τα λιμάνια των Μεστών και των Ψαρών, την παράκαψη της πόλης της Χίου, το δρόμο Μεστών Χίου, το σχολικό κέντρο Καμποχώρων, τους εξοπλισμούς και τις σχολικές βιβλιοθήκες, τα δίκτυα αποχέτευσης, τη βιβλιοθήκη Κοραή, το βιολογικό καθαρισμό στις Ινούσες, το χιτά της Βορείας Χίου, τα σχέδια χωρικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης,